Ξεκινήσαμε χτες την κατεδάφιση. Είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη κατεδάφιση, γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος για να δουλέψουν τα μηχανήματα. Θα προλάβουμε βέβαια να έχουμε την καλοκαιρινή σεζόν μπροστά μας για να ανοίξει ο δρόμος, όλα τα καθαρισμός, για να έχουμε το θέμα των τουριστών. Σε 10 μέρες περίπου χρονοδιάγραμμα θα έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι το λιγότερο, μιας και το κτίριο έπρεπε να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Γιατί ήταν και επικίνδυνο. Ακριβώς. Ήταν και επικίνδυνο. Έχουμε κάνει την αποτύπωση του κτιρίου. Έχουμε τελειώσει την παραγοντοσύνη, πώς έχει και την πτώση του κτιρίου από το σεισμό. Περιμένουμε να και τα θεμέλια, αυτό θα μας καθυστερήσει. Η πραγματογνωσύνη δείχνει και το που ήταν το πρόβλημα, ας πούμε, το οποίο προέκυψε. Βέβαια, έχουμε κάνει και τα έχουμε βάλει και σε πολλά προγράμματα, τώρα εξειδικευμένα προγράμματα αντισεισμικών που δίνουν μέσα από το φάσμα την επιτάχυνση και την ταχύτητα του σεισμού, πώς το κτίριο ταλαντώθηκε και δεν είχε σωστή μετατόπιση, με αποτέλεσμα να πέσει οριακά κάτω. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό που είχαν έτσι, σούμε, εισαγωγικά, είπαν για κολόνες ή οτιδήποτε, γιατί μπερδευτήκανε πολύ. Δεν υπάρχει αυτό, αυτό κάνουμε εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό προχωράμε και λίγο σιγά σιγά, να κάνουμε και την οριστική αποτύπωση και περιμένουμε και τα θεμέλια για να τελειώσουμε. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια ήταν μια πολυκατοικία στην οποία δεν ήσασταν ο μοναδικός ιδιοκτητής, υπήρχαν και άλλοι. Αυτό νομίζω ήταν ένας λόγος για τον οποίο καθυστέρησε η υλοποίηση απόφασης κατεδάφησης. Βέβαια, εγώ ήμουν ο ιδιοκτήτης και μέσα που ήμουν τότε στο σεισμό της 21ης Ιουλίου. Πάνω είναι ένας Δανός ο ιδιοκτήτης και από κάτω ένας ιδιοκτήτης που μένει στην Αθήνα, ηλικιωμένος. Με αποτέλεσμα λίγο ο συντονισμός να καθυστερήσει και από το Υπουργείο, με αποτέλεσμα να έχουμε μια καθυστέρηση για την άδεια της κατεδάφησης. Και ξεκινήσαμε με μια καθυστέρηση. Δηλαδή να γίνει μια συνεννόηση μεταξύ των ιδιοκτητών, γιατί από τη στιγμή που κατεδαφίζεται το κτίριο, ουσιαστικά αυτό που μένει είναι ένα οικόπεδο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ναι. Αυτά έχουν διαθετηθεί μεταξύ σας? Αυτά τώρα θα το, μόλις τελειώσει η κατεδάφιση, σε δεύτερη φάση θα τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε, τι προβλέπει βάσει τη οριζόντια. Να χαλάσει η οριζόντια η παλιά, να κάνουμε καινούρια και θα δούμε εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τα καινούρια. Και θα δούμε και τι μεταγενέστερα έχει με την πολιτεία που περιμένουμε, ας πούμε, όλοι εδώ οι σεισμόπληκτοι, κάτι της να μας δώσουν για το κοινό. Άρα, λοιπόν, αυτό προβλέπει μια διαδικασία. Την κάνετε διαδικασία με την απόφαση κατεδάφισης, αναθέτοντας σε ιδιότητα αναλαμβάνοντας και το κόστος, έτσι δεν είναι? Το κόστος το αναλάμβανουμε εμείς. Αυτό που ήθελα να πω, επειδή με πετύχατε τώρα, γιατί μπορούσα να είχα και την απόφαση μαζί μου, επειδή την βρήκα, για τα καταφυστά στη Μυτιλίνη, είχαν δώσει. Όταν έκανα ερώτημα στο Υπουργείο Υποδομών, μου είπαν ότι είχε πολλά καταφυστά στη Μυτιλίνη. Έκανα ερώτημα και 20 είχε 9. Με αποτέλεσμα δεν μας δώσανε. Εγώ έχω το περισσότερο φορτίο, γιατί είναι με σχηρόδεμα. Τα υπόλοιπα 8 είναι πετρόκτιστα, εδώ στην ΚΟ. Και το ίδιο και στη Μυτιλίνη. Με αποτέλεσμα δεν δώσανε κάποια χρηματοδότηση. Αναγκαζόμαστε τώρα οι ιδιοκτήτες να πληρώσουμε από την τσέπη μας όλο αυτό το μεγάλο κόστος, που είναι μεγάλο κόστος, να κατεδαφίσουμε όλο το κτίριο. Και δεν έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή, σας το λέω, από την πολιτεία ούτε ένα ευρώ. Και βέβαια δεν υπάρχει και η προοπτική, υπάρχει μάλλον μια σάφη για το τι θα γίνει σχετικά με τις αποζημιώσεις για τα σεισμόπληκτα, έτσι δεν είναι? Εγώ σας λέω τώρα κλείνουμε που να είναι ένα χρόνο. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι λίγο περίεργη και τραγική. Τώρα από εκεί πέρα οι κυβερνώντες που είναι εδώ και στην Δωδεκάνησο, που οι βουλευτές μας, αν μπορούν να δούνε το πράγμα πιο ζεστά, ας το δούνε. Το γεγονός ότι δεν αναλαμβάνει εργολάβος σημαίνει ότι είναι και αυξημένο το κόστος της κατεδάφησης? Κοιτάξτε να δείτε, στη Μυτιλίνη η απόφαση έλεγε, έδινε 10 ευρώ ανά κυβικό, το διάει τον όγκο, 10 ευρώ. Λοιπόν, είχες και τρεις επιλογές. Το έδινε στην αυτοδιοίκηση, ή στο Δήμο στην περιφέρεια, ή ο ίδιος ιδιώτης έκανε τα χαρτιά και μπορούσε να αποκτηθεί από το κόστος αυτού. 10 ευρώ. Εδώ τώρα μιλάμε, το 10 ευρώ, αυτό το κτίριο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή βάσει της αδείας είναι 1.300 κυβικά. Λοιπόν, όγκος του κτίριου. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ας πούμε, αν παίρναμε κάτι της, να δίναμε και κάτι της, να ήμασταν
κάπως έτσι λίγο καλύτερα, να πούμε ότι κάπως μειώνεται το κόστος. Αλλά δυστυχώς τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό το... Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η δυνατότητα αυτή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τώρα, υπάρχει πρόθεση να ξαναχτιστεί? Βέβαια, ναι. Σύντομα. Α, δούμε. Τώρα, μόλις θα βάλουμε κάτω και συνοηθούμε λίγο, έχουμε όλο το μπροστά μας το καιρό, να τελειώσει αυτό τώρα η επικινδυνότητα. Θα κάτσουμε σιγά σιγά να τα βάλουμε κάτω, να δούμε. Σιγά σιγά να τα ξανασηκώσουμε. Τι να κάνουμε, ζούμε για να. Μάλλον ζούμε για να δημιουργούμε. Σωστά. Τι να κάνουμε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.